Ειδική συνεδρίαση, η αλήθεια είναι ενώ υπολογιζόταν θα ξεκινήσει στις 3.30 και όντως 4 ώρα ξεκίνησε, θα τελείωνε στις 5.30, τελικά τελείωσε πολύ μετά τις 9.30. Έτσι όταν μπήκαμε στη τακτική συνεδρίαση, δεν μπορέσαμε να συζητηθούν με τίποτα 25 θέματα, μείναμε σε ένα βασικό και αυτό γιατί αφορούσε, είχε ημερομηνίες και αφορούσε την α1 φάση της μελέτης που αφορά την ανασύσταση του χωροταξικού της Πελοποννήσου. Θα σας πω πολύ αναλυτικά τι σημαίνει αυτό. Είχαμε την τιμή να έχουμε χθες μαζί μας και ευτυχώς από την αρχή του Περιφερειακού Συμβουλίου, γιατί ακούσανε και τα έργα και τις τάσεις και το στρατηγικό σχεδιασμό και το όραμα όλων μας, την Γενική Διευθύντρια του Τμήματος Χωροταξίας του ΙΠΕΚΑ, καθώς και ένα στέλεχός της, μαζί με ένα γραφείο που ανέλαβε από την μεριά του ΙΠΕΚΑ, από μια προκήρυξη που είχε βγάλει το Υπουργείο Περιβάλλοντος όταν συστάθηκε, το γραφείο Δοξιάδη, όπου υπήρχαν και στελέχη του μαζί μας. Η εισήγηση αφορούσε κάποιες μελέτες και κάποιους στόχους στρατηγικής σημασίας και κάποιους χάρτες με στατιστικά στοιχεία, όπου το χωροταξικό της Πελοποννήσου από το 2003 που είχε τελικά παραλυφθεί θα πρέπει να ανανεωθεί, να ανασυσταθεί και να αναθεωρηθεί. Ακριβώς. Και είναι κάτι πάρα πολύ λογικό. Την ανάγκη της αναθεώρησής του την είχαμε συζητήσει πριν 2 χρόνια σε Περιφερειακό Συμβούλιο. Συμφωνήσαμε όλοι τότε και εγώ προσωπικά είχα τοποθετηθεί για την ανάγκη ανασύστασης. Η εισήγηση του κύριου Τατούλη ήταν πολύ πιο προωθημένη, ότι δηλαδή θα πρέπει να έρθει στα χέρια μας η αναθεώρησή του και η ανασύστασή του, κάτι που συνταγματικά δεν στέκει, αλλά όμως θεωρήσαμε και εμείς ότι τίποτα δεν πρέπει να γίνει πάλι για εμάς χωρίς εμάς. Εγώ μάλιστα και στην χθεσινή μου τοποθέτηση τους είπα ότι είχα την τιμή και τη χαρά το χωροταξικό από τότε που, από τότε που παραλήφθηκε από την χωροταξία του ΙΠΕΧΟΔΕ το 2003 και πιο παλιά να το δω, έχοντας μια πολύ καλή και προσωπική γνωριμία με τον τότε διευθυντή του χωροταξίας, της χωροταξίας του ΙΠΕΧΟΔΕ. Γνωρίζω λοιπόν τις ελλείψεις του, γνωρίζω τα λάθη του. Ήταν ένα σχεδιασμός που βασίστηκε στα στατιστικά μεγέθη, χωρίς διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, χωρίς να υπάρχει μέσα το όραμα ούτε καν εκείνων των τοπικών παραγόντων της προηγούμενης δεκαετίας. Και όλα αυτά τα πράγματα δεν έπρεπε να συνεχιστούν και καλώς αναθεωρούνται. Όμως, θεώρησα άτοπο από τη μεριά της Περιφερειακής Αρχής να μας φέρνει μία εισήγηση χωρίς να έχουμε την εισήγηση. Ακόμα και οι μελετητές που είχαν στείλει ένα CD με όλους αυτούς τους χάρτες και τους στόχους τους και τους στρατηγικούς σχεδιασμούς απορρίσανε πώς δεν το πήραν τουλάχιστον οι αρχηγοί των παρατάξεων. Εμείς απορρίσαμε επίσης, γιατί καταλάβαμε ότι μεταξύ της Περιφερειακής Αρχής και του Γραφείου Δοξιάδη, αλλά και της Διεύθυνσης του ΙΠΕΚΑ, υπήρξε συνεργασία το τελευταίο καιρό. Τους έχει δοθεί ο στρατηγικός μας σχεδιασμός, έτσι όπως τον έχει αναθέσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε άλλο μελετητικό γραφείο των Αθηνών. Και δεν καταλαβαίνω γιατί θα έπρεπε να ψηφίσουμε μία εισήγηση την οποία δεν είχαμε στα χέρια μας. Να σας απαντήσω, παρόλα αυτά ψηφίσαμε περισσότερο. Η συντηρητική πλειοψηφία το ψήφισε. Ναι, είναι καταδικαστέο κατ' εμέ και τους το είπα εκεί. Ο κύριος Περιφερειάρχης στην τοποθέτησή του είπε... Η παράταξή σας ψήφισε. Είναι γεγονός, κύριε Τσαρμπέ. Καλά. Διαχώρισα τη θέση μου και να σας πω κάτι. Αυτό, η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν το καταλαβαίνω. Τατούλη στη τοποθέτησή του είπε ότι δεν μπορεί να μην έχετε ένα αναπτυξιακό όραμα, καταθέστε το και θα γίνει δεκτό, ερχόμαστε να διαβουλευτούμε. Η διαβούλευση δεν είναι απόφαση. Να γνωρίζουμε και τους όρους. Άλλο διαβουλευόμαστε και άλλο αποφασίζουμε μια συγκεκριμένη πρόταση, η οποία αφορούσε χάρτες, τους οποίους δεν μπορούσαμε καν να τους δούμε στο προτζέκτορα. Λοιπόν, είναι δυσάρεστο να ακούς τέτοια πράγματα.
και να απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν ψηφίσανε, που ήταν εκεί από τις 3.30 η ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ. Γιατί 12 η ώρα το βράδυ μπήκαμε στα αυτοκίνητά μας και επιστρέψαμε την Τρίπολη, κύριε Τσαρμπέ. Όσοι ήταν αυτοί που δεν ψηφίσανε, κύριε. Δεν ψηφίσανε οι κύριοι της Λαϊκής Εισπύρωσης, ο κύριος Γόντικας και ο κύριος Γούργαρης. Απήχαν τις διαδικασίες για τους ίδιους λόγους που εγώ ψήφισα Λευκό. Εγώ ψήφισα Λευκό γιατί σέβομαι τις προτάσεις που κάνανε οι άνθρωποι που ήταν εκεί. Η εισήγηση ακούστηκε προφορικά από τους ανθρώπους εκεί. Και θεωρώ ότι γι' αυτό και ο κύριος Δράκος συμφώνησε με την διαδικασία. Εγώ όμως σεβούμενη τον εαυτό μου και έχοντας και τον φόβο του ότι όταν δεν έχεις μια γραπτή εισήγηση στα χέρια σου μπορεί να μας συμβούν αυτά τα ευτράπελα που συμβαίνουν σήμερα και στα Ξαμήλια με το φυσικό αέριο, θεωρώ ότι πρέπει να μένουμε σε γραπτές μας εισηγήσεις σαν να αναθεωρούνται να αναβάλλονται τα θέματα. Και ήταν κάτι που έβαλα και στο Προεδρείο, το οποίο έκανε και αυτό τον απολογισμό του. Ότι χωρίς γραπτές εισηγήσεις θα πρέπει τα θέματα να αναβάλλονται. Δεν μπορούμε σήμερα να λέμε αυτά και τελικά αυτά να αφορούν και να επηρεάζουν άμεσα τις μοίρες των παιδιών μας. Μπορεί τις μοίρες τις δικές μας να μην προλάβουν να τις επηρεάσουν, κύριε Τσαρμπέ, αλλά τις μοίρες των παιδιών μας θα τις επηρεάσουν σίγουρα. Και να μην έχουμε στα χέρια μας να ξέρουμε τι ψηφίζουμε. Και για να ολοκληρώσω, απήχαν τις διαδικασίες ο κύριος Μπούκλης για τον ίδιο λόγο που είπαμε και εμείς τις δικές μας και ο κύριος Νίκος του ΣΥΡΙΖΑ. Το υπόλοιπο Περιφερειακό Συμβούλιο, χωρίς να έχει χαρτιά στα χέρια του, το τι πάει να ψηφίσει, πάει και ψηφίζει. Από τις προφορικές τοποθετήσεις της Διεύθυνσης του Υπουργείου και του Γραφείου Δοξιάδη. Νομίζω ότι υπάρχει πολύ πολιτική ευρότητα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ίσως να πρέπει να υπάρχει λίγο περισσότερη σοβαρότητα στο τι ψηφίζουμε τελικά. Κύριε Τσαρμπέ, το σίγουρο όσο είναι. Καλά να τα εξηγούν μετά, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες, ότι είναι γραμμένο μένει. Το τι λέμε και να το ψάχνουμε στα πρακτικά μετά. Είναι μία άλλη υπόθεση. Συμφωνώ, είμαι της ίδιας άποψης και γι' αυτό και η τοποθέτησή μου μπήκε μόνο σε αυτό το καλούπι. Όμως, επειδή όλοι τοποθετήθηκαν και όλοι όσοι είπανε ναι, όχι, Λευκό, απόν, είχαν λόγο που το είπανε, αυτός τους ο λόγος θεωρώ ότι πρέπει να κριθεί από τον περιφερειακό, τον πελοποννησιακό λαό.